Κύριε Στοκιανάκη, ήρθετε παρόν στην έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, μία από τι μεγαλύτερε διεθνεί τουριστικέ εκθέσει. Η εικόνα, η εμπειρία και τα μηνύματα. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρον έκθεση. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και από την Ελλάδα και την Κρήτη, αλλά και από όλο τον κόσμο. Ε, υπήρχε ένα θετικό κλίμα. Uh, στι γενικέ γραμμέ και οι συνεργάτε, uh, τα τουριστικά γραφεία είχαν uh, ανακοινώσει ότι πάνε πολύ καλά στι κρατήσει και uh, τα συνεργαζόμενα εδώ, ξενοδοχεία και, και οι συνάδελφοι ήταν uh, αρκετά ευχαριστημένοι από την πορεία μέχρι τη τιμή των κρατήσεων. Το brand τη Κρήτη παίζει δυνατά στο Βερολίνο και στη διεθνή, στο διεθνή, στο τουριστικό χάρτη, κύριε Σαγιανάκη. Uh, Ευτυχώ για μας η Κρήτη πάντα είναι μπροστά στο προσκήνιο. Είναι από τι πρώτε επιλογέ για διακοπέ. Ακόμα και στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλε περιοχέ τη Ελλάδα, είμαστε μπροστά. Αλλά και η Ελλάδα γενικά έχει, έχει πολύ καλή θέση προτίμηση στους, στους τουρίστες του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά τώρα εκείνου του ακριανού μήνε που χρειαζόμαστε υποστήριξη και ενίσχυση, έχουμε κάποια στοιχεία ότι μπορούν να, να βοηθούν και να ενισχυθούν οι, οι πρώτοι μήνε τη σεζόν και οι τελευταίοι, ώστε να έχουμε μια πιο μεγάλη ε, χρονική περίοδο παρουσία επισκεπτών στο νησί μα. Το μεγάλο ζητούμενο φέτο για να δούμε πού θα. Α, πόσο θα ανέβει ο πύχη, είναι οι αυτοί οι μήνε που αναφέρατε. Ε, δεν μα ευνοεί το, το γεγονό ότι το Πάσχα του Καθολικό είναι 31 του, του Μάρτη και το Ελληνικό είναι 5 του Μάη. Mm. Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό και είναι δύσκολο να έχουμε μεγάλη πυρότητα τον Απρίλιο. Ε, ο Μάιο ε, έχει την έχει δυναμική, αλλά δεν έχει ακόμα ε, αποκτήσει υψηλό ποσοστό πληρότητα. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώ θα πάνε αυτοί οι δύο μήνε. Και φυσικά ο Οκτώβριο ακόμα είναι πάρα πολύ νωρί. Υπάρχουν ήδη κρατήσει τον Οκτώβριο, αλλά είναι πολύ νωρί για να πούμε οτιδήποτε. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Κύριε Σαχνάκη, έχετε εικόνα από ολόκληρη την Κρήτη. Πιο πολύ όμω ε, να εστιάσουμε το, το τι θα ακριβώ θα γίνει στα ανατολικά τη Μεγαλονίσου, στο νομό Λαστίου. Έχετε κάποια εικόνα, κάποια εκτίμηση για το τι ακριβώ σεζόν θα έχουμε φέτο. Επειδή το κοιτάζουμε συνολικά, υπάρχει μια αύξηση περίπου 5 με 10% στι κρατήσει μέχρι στιγμής. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά το που θα καταλήξει η σεζόν, είπαμε, θα εξαρτηθεί από αυτού του πρώτου και του τελευταίου μήνε τη σεζόν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά γενικά περιμένουμε ότι η σεζόν θα πάει, θα πάει αρκετά καλά. Απλά δεν ξέρουμε που θα, σε ποιο επίπεδο. Σε